Καλημέρα, αγαπητή Κατερίνα. Λοιπόν, ακούσαμε ότι πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον στην Ελλάδα, η κάρτα εμβολιασμού που έχουμε στο χέρι μας, να γίνεται αποδεκτή. Γιατί μέχρι να έρθει και το, δεν θα το πω Green Pass, θα το πω πιστοποιητικό COVID της Ευρώπης, αφού άλλαξε όνομα. Υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος μπορεί να θεωρείται και χαμένος. Γιατί να με βάζεις εμένα στην διαδικασία να υποβληθώ σε PCR αφού έχω εμβολιαστεί. Βεβαίως, safe pass έχουμε και στα ξενοδοχεία μας. Σωστά, κυρία Ψιλογέννη, και πρέπει να το έχουμε μαζί μας το safe pass. Πριν να απαντήσω την ερώτησή σας, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που αναφέρθηκε ο Υπουργός Μεταφορών πριν από λίγα λεπτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία μας. Η έκκληση που έκανε για τους ξενοδοχείου υπαλλήλους και τους ανθρώπους που ευρύτερα εργάζονται στον τουριστικό τομέα να πάνε να εμβολιαστούν είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάνω και εγώ την ίδια έκκληση εκ μέρους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Είναι το μόνο μέτρο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στον ιό. Πρέπει να προστατεύσουμε πρωτίστως τους ίδιους τους εαυτούς μας αλλά και τους συναδέλφους μας στην ίδια την επιχείρησή μας και τις οικογένειές τους. Άρα ο εμβολιασμός για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αντιλαμβάνεστε, ειδικά στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, αν ένα τμήμα νοσήσει κάποιος ένα τμήμα, ένα μέρος του προσωπικού, ένα άτομο από το προσωπικό μας, τότε αναγκαστικά κλείνει ολόκληρο το τμήμα. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα που προσπαθούμε να επανεκκινήσουμε την βιομηχανία και τον τουρισμό γενικότερα. Άρα ναι, καλούμε τους ανθρώπους του τουρισμού να πάνε να εμβολιαστούν, να σκεφτούν πρωτίστως τον εαυτό τους αλλά και τους συναδέλφους τους και τις οικογένειές τους. Και είναι και αυτό που είπε και ο Υπουργός Μεταφορών, ότι ειδικά στην Αγγλία, αν θέλουμε να πρασινίσουμε, είναι η πιο σημαντική μας αγορά, ας μην ξεγελιόμαστε μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε τους Άγγλους, δεν θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Άρα θέλουμε να μπούμε στην πράσινη λίστα στις αρχές Ιουνίου και παίζει σημαντικό ρόλο και το ποσοστό του εμβολιασμού στη χώρα. Αντιλαμβάνομαι, κυρία Ψιλογέννη, ότι δεν εμβολιάζεται. Τουλάχιστον η επαρχία της Αμμογόστου, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα. Δεν εμβολιάζονται εκεί. Παρατηρήσαμε και εμείς μέσα στους ίδιους χώρους μας των ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως επαρχίας, μια διστακτικότητα στο προσωπικό, όπως αντιμετωπίζουμε και μια διστακτικότητα σε όλους τους κλάδους, σε όλο το φάσμα. Ενημέρωση χρειάζεται ο κόσμος, κυρία Ψιλογέννη, να σας πω εγώ, που καθημερινά λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο. Χρειάζεται ενημέρωση, χωρίς παραπληροφόρηση, χωρίς φαρφάλες, χωρίς το οτιδήποτε. Χρειάζεται μόνο να ενημερωθεί ο κόσμος. Και όσες περισσότερες έγκυρες πληροφορίες του δίνεις, τότε μπορεί να πάρει την απόφαση που θέλει. Γιατί εμάς δεν είναι ο ρόλος μας να κατευθύνουμε τι θα κάνει. Εμάς τουλάχιστον τους δημοσιογράφους δεν είναι ο ρόλος μας να κατευθύνουμε. Αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο κόσμος ζητά ενημέρωση. Αυτό μπορώ να σας το πω. Πολύ σημαντικό και είναι εδώ και ο δικός σας ρόλος, κύριε αγαπητού. Η σωστή ενημέρωση από όλους μας προς τους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα και καλά κάνουν και αυτό το θέμα. Σταθήκαμε σε αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και δεν πειράζει. Θα κάνουμε όμως και μια αναφορά για το θέμα που είχαμε πει για την οροφή των 60 ευρώ στις διανυκτερεύσεις. Λοιπόν, έχουμε το σχέδιο ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού. Μέσα σε αυτό βρίσκουμε καλά ξενοδοχεία, όλα τα ξενοδοχεία είναι καλά, ενώ βρίσκουμε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, τα οποία έχουν αυτή την οροφή των 60 ευρώ το άτομο για το βράδυ. Θεωρείτε ότι είναι λίγο περιοριστικό αυτό το 60 ευρώ? Θεωρείτε ότι κάποια ξενοδοχεία ουσιαστικά μπορεί να δουλεύουν και στη ζημιά τους με αυτή την οροφή που δόθηκε? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Οποιοδήποτε κίνητρο δίνεται στο κοινωνικό σύνολο και απευθύνεται στους συνανθρώπους μας και έχει κοινωνική πτυχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χαιρετίζουμε. Είναι η τρίτη προκήρυξη του σχεδίου, άρα αντιλαμβάνεστε ότι το σχέδιο έτρεξε και σε πολύ δύσκολους καιρούς για όλους μας και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που θα ήθελαν να παραμείνουν ανοιχτές ή με κάποιο τρόπο ανοίξανε κάποιους μήνες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχέδιο. Τώρα, αν θέλουμε να μελετήσουμε το σχέδιο και τις πτυχές του και να σταθούμε έτσι σε κάποια πράγματα, θεωρούμε εμείς ως ΤΕΚ ότι θα μπορούσε να είναι
κάπως πιο στοχευμένο από την έννοια του ότι υπάρχει μια επιχορήγηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα δεν μιλάω για το προηγούμενο διάστημα, για το σχέδιο που τελειώνει στο τέλος του Μάη, τώρα σε λίγες μέρες, το οποίο μπορεί πολύ, πολύ σωστά να υπήρχε αυτό το, η οροφή που λέτε των 60 ευρώ. Ήταν χειμώνας, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα το καλοκαίρι θεωρούμε ότι θα μπορούσε να δοθεί αυτή η επιχορήγηση στον κάθε ένα, που θα μπορούσε να μπουν και κάποια έτσι, κριτήρια, να είναι πιο στοχευμένο και να επιλέγει ο καταναλωτής, ο πολίτης, που θέλει, σε ποιο ξενοδοχείο θέλει να πάει να εξαγυρώσει αυτό το κουπόνι, ας το πούμε. Μάλιστα. Αντιληπτό. Που... Ναι. Ναι. Όχι, με αυτό που λέτε, που λέμε εμείς τώρα ότι δίνουμε ένα πλαφόν 60 ευρώ στον επιχειρηματία και αν θέλει θα μπει στο σχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι από 1η του Ιούνιου μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, που όλοι αναμένουν να δουλέψουν και αναμένουν ότι θα έχουν ψηλές πληρότητες και θα φέρουν και τις τιμές, να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο ειλικρινά, οι τιμές μας λίγο να επανέλθουν στα φυσιολογικά πλαίσια των προηγούμενων ετών, ώστε να μπορεί και μια επιχείρηση να μην δουλεύει πάνω στη ζημιά της, να είναι επικέρδης. Ναι, σωστά. Πρέπει να είναι δύσκολο να δώσεις ένα δωμάτιο 60 ευρώ από ένα ξενοδοχείο που είναι υψηλής κατηγορίας. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Όμως υπάρχουν και άλλα πολλά ξενοδοχεία που μπορούν να θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δώσουν αυτό το πλαφόν. Μάλιστα. Λοιπόν, μας περιμένει έτσι μια ιδιόμορφη, ιδιαίτερη, θα έλεγα, τουριστική περίοδος, κυρία Ψιλογέννη. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε όλα. Έχουμε μέχρι τις 16 Ιουλίου που θα είμαστε παρέα, θα τα συζητάμε. Τη διάθεσή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.